Λέω να πάμε στην καλή συνάδελφο, την Αθηνά την Πατεράκη και τον εικονολήτη μας, τον Χρήστο τον Παπαδάκη, που θα μας μεταφέρει την εικόνα. Αθηνά, καλησπέρα. Είσαι στην αίθουσα του σεισμού του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Να μας συστήσεις και την κοπέλα που έχεις μαζί σου για να ξεκινήσουμε αυτήν την προσομοίωση και βεβαίως ο κύριος Φασουλάς να μας δώσει κάποιες πληροφορίες για αυτήν την εμπειρία που θα βιώσει σε πολύ λίγο. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είμαστε εδώ πέρα μέσα στη σεισμική τράπεζα, την έχουν ονομάσει Εγκέλαδο. Είμαστε με τη Ζωή Λιαντράκη, την ερμηνεύτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στην Ζωή. Εγώ θα καθίσω να βιώσω το σεισμό και όσο εγώ βιώνω το σεισμό, η Ζωή θα μας εξηγεί ακριβώς για ποιο σεισμό πρόκειται, πόσο ρίχτερ είναι. Μάλιστα. Ωραία, να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ζωή για αυτήν τη σημαντική βοήθεια που θα μας προσφέρει απόψε. Και Αθηνά, να είσαι προσεκτική. Όχι, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Ακριβώς. Το λέω πειρακτικά. Σαφώς έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται. Στη σεισμική τράπεζα αυτό που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 10 περίπου λεπτών, όπου ο επισκέπτης, αυτός που είναι μέσα στη σεισμική τράπεζα, βιώνει πραγματικούς σεισμούς και ταυτόχρονα λαμβάνει πληροφορίες για τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου. Οπότε αυτό που δείχνει τώρα η τράπεζα είναι τι πρέπει να κάνει κάποιος που βρίσκεται μέσα σε μία αίθουσα και έχει ένα τραπέζι γερό και ασφαλές την ώρα του σεισμού. Και μόλις ξεκίνησε η σεισμική δραστηριότητα. Ακριβώς. Ο σεισμός αυτός που βιώνει η Αθηνά είναι 5 ρίχτερ. Και εδώ το βίντεο μας δείχνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει κάποιος την ώρα που γίνεται ένας πραγματικός σεισμός. Δηλαδή η Αθηνά αυτή τη στιγμή, Ζωή μου, τι πρέπει να κάνει για να προστατευτεί? Μέσα στη σεισμική τράπεζα, την ώρα του σεισμού, για να είναι κανείς ασφαλής, θα πρέπει να κάθεται στη θέση του, να μην σηκώνεται και να προσέχει τα χέρια του για να μην τα μαγκώσει η καρέκλα που ακριβώς μπροστά βρίσκεται. Οι συνθήκες είναι κάπως διαφορετικές λοιπόν από την πραγματικότητα και από, από το να βιώσει κάποιος ένα πραγματικό σεισμό. Η σεισμική δραστηριότητα που βιώνουν οι επισκέπτες εκεί είναι σεισμική δραστηριότητα ενός σεισμού 5 ρίχτερ ή υπάρχουν και μεγαλύτερες εντάσεις? Τώρα θα ξεκινήσει, Αθηνά μου κάθισε για να είσαι ασφαλής, τώρα θα ξεκινήσουν οι πραγματικοί μας σεισμοί, ο πρώτος που έγινε στην Ταϊβάν το 1999, ο οποίος είναι 7,6 ρίχτερ, όμως βρισκόμαστε μακριά από το επικέντρο του σεισμού, το Τσίτσι ήταν μακριά από το επικέντρο του σεισμού, για το λόγο αυτό τα δύο σεισμικά κύματα θα έρθουν διαδοχικά. Τώρα νιώθεις το πρώτο σεισμικό κύμα. Τώρα έρχεται το δεύτερο που πάντα είναι λίγο πιο ισχυρό από το πρώτο. Αυτό είναι πολύ ισχυρό. Αρκετά. Στις εικόνες που προβάλλονται φαίνονται και οι καταστροφές που έχουν προκληθεί από αυτόν τον σεισμό της Ταϊβάν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και σε ένα τόσο δυνατό σεισμό, ακολουθούμε την ίδια τακτική που ακολουθούμε σε κάθε σεισμό? Ακριβώς, διότι ποτέ δεν γνωρίζουμε το μέγεθος που θα έχει ένα σεισμός μέχρι αυτός να ολοκληρωθεί. Αυτός που θα βιώσει τώρα η Αθηνά είναι ο σεισμός της Ιαπωνίας. Έγινε στο Κόμπε, είναι 6,9 ρίχτερ. Είναι όμως επιφανειακός και για το λόγο αυτό τα δύο σεισμικά κύματα ήρθαν ταυτόχρονα μαζί, γι' αυτό και τον ένιωσε πιο ισχυρά. Όπως μας ανέφερε ο κύριος Φασουλάς, στη σεισμική τράπεζα του μουσείου μας δεν έρχεται κανείς απλά για να βιώσει κάποιες σεισμικές δονήσεις, αλλά για να μάθει πώς αντιμετωπίζει κανείς το σεισμό. Τι κάνουμε λοιπόν πριν από το σεισμό, κατά τη διάρκεια του σεισμού, αλλά και μετά από έναν σεισμό. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν εμπειρία και για τα μικρά παιδιά που βιώνουν χωρίς να κινδυνεύουν, να το τονίσουμε αυτό, είναι μια προσομοίωση σεισμού, το να βιώσουν αυτή την εμπειρία και βεβαίως να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν ακόμα και μέσα σε μια σχολική αίθουσα, γιατί με σχολική αίθουσα
μοιάζει ο συγκεκριμένος χώρος. Αθηνά, ποια ήταν η εμπειρία σου? Το περιμένουν πάντα πώς και πώς. Λοιπόν, όπως ακριβώς είπε και η Ζωή Μάνο, ο δεύτερος σεισμός, παρόλο που ήταν λιγότερο σε Ρίχτερ, που είχε γίνει, δηλαδή η Ιαπωνία, της Ιαπωνίας ο σεισμός ήταν μικρότερο σε σχέση με το Ταϊβάν, ήταν πιο έντονος. Ακριβώς όπως μας εξήγησε η Ζωή, γιατί ερχόταν από κάτω. Ερχόντουσαν ταυτόχρονα τα δύο σεισμικά κύματα και το λόγο ότι ήταν επιφανειακός και ήμασταν πολύ κοντά στο επίκεντρο. Και τώρα, Μάνο, που βίωσα το σεισμό, καταλαβαίνω ακριβώς τον κανονισμό που λέει δεν πρέπει να σηκωνόμαστε, γιατί σίγουρα αν ήμουν όρθιο θα είχα πέσει κάτω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Είναι αληθινός. Είναι αληθινός και είναι πολύ σημαντικό να επισκεφτούν, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το μουσείο, να βιώσουν το πρόγραμμα για να ενημερωθούν για το φαινόμενο του σεισμού και να ξέρουν και πώς το αντιμετωπίσουν. Και να κλείσουμε αυτή τη σύνδεση με μία ακόμα σεισμική δόνηση και να ζητήσω την ώρα που θα βλέπουμε την εικόνα και ένα σχόλιο από τον κύριο Φασουλά και την κυρία Στάθη. Κυρία Στάθη, θέλω να μου πείτε πώς βιώνουν αυτή την εμπειρία τα μικρότερα παιδιά. Τα μικρότερα φοβούνται λιγότερο, μπορώ να σας πω. Το βλέπουν πιο πολύ σαν πλάκα, σαν κάτι αστείο, κάτι ευχάριστο. Σαν να χορεύει η γη και να χορεύει μαζί της, κάπως έτσι. Δεν έχουν την τρομάρα που έχουν οι μεγαλύτεροι, ίσως λόγω λιγότερων εμπειριών σχετικά με το θέμα. Αυτό που βιώνει τώρα η Αθηνά, η Πατεράκη, αν έρθει μια οικογένεια, ένας επισκέπτης, μπορεί να το βιώσει ανά πάσα ώρα? Για στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που λειτουργεί η αίθουσα του σεισμού? Ανά μία ώρα γίνεται πρόγραμμα. Οπότε έρχεται ο επισκέπτης, μπορεί να επισκεφτεί εντωμεταξύ τον υπόλοιπο χώρο μέχρι να περάσει η ώρα που χρειάζεται. Κάθε μία ώρα γίνεται η επίδειξη αυτή. Κύριε Φασουλά, πείτε μας λίγο για αυτόν τον μηχανισμό της προσομοίωσης. Τι ακριβώς προκαλεί αυτήν την ένταση? Κοιτάξτε, η σεισμική τράπεζα ουσιαστικά λειτουργεί με ένα σχετικά απλό τρόπο. Έχουμε έναν υπολογιστή στον οποίο μεταφέρουμε ένα σεισμογράφημα, για παράδειγμα, το οποίο έχουμε καταγράψει από ένα σεισμογράφο. Ο υπολογιστής μετατρέπει αυτό το σεισμογράφημα, την καμπύλη δηλαδή που γνωρίζουμε πολύ καλά, σε κάποια βολτ, σε μία τάση, και αυτή η τάση πηγαίνει σε δύο μοτέρ τα οποία κινούν τη σεισμική τράπεζα και δημιουργούν τη μετατόπιση της τράπεζας και μας δημιουργούν την αίσθηση του σεισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη σεισμική τράπεζα, αν και λειτουργεί από το 2008, είναι από τις πιο σύγχρονες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι άμεσης απόκρισης, δηλαδή σου δίνει αυτή την πραγματική αίσθηση της δόνησης, του τραντάγματος, του απότομου που χαρακτηρίζει το σεισμό. Να πούμε επίσης ότι υπό κανονικές συνθήκες προ-κορονοϊού, κάθε σχολείο και κάθε τάξη που επισκεπτόταν το μουσείο για να υλοποιήσει ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα περνούσε στο τέλος από τη σεισμική τράπεζα. Υπολογίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 450.000 επισκέπτες από τη σεισμική τράπεζα και σύμφωνα με το TripAdvisor είναι το νούμερο ένα αξιοθέατο στο μουσείο. Ναι. Κύριε Μπελαδάκη, για Έλληνες και ξένους. Πόσο σημαντικό είναι για παιδάκια δημοτικού να βιώσουν αυτό που βίωσε η Αθηνά και να πάρουν βεβαίως και οδηγίες, συμβουλές από τους ειδικούς του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας? Κοιτάξτε, αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα είναι, νομίζω, η πρώτη σεισμογενή χώρα στην Ευρώπη και η έκτη παγκοσμίως, θα πρέπει η εκπαίδευση να κινηθεί και στην κατεύθυνση της ενημέρωσης, διαμόρφωσης τάσεων και συμπεριφορών σε όλες αυτές τις πρωτόγονες καταστάσεις που μπορεί να ζήσουν, πρωτόγνωρες. Αυτό που κάνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει μια ευκαιρία το παιδί να μην περιοριστεί μόνο σε αυτό που θα διδαχτεί στο σχολείο, δηλαδή στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά να το βιώσει κιόλας. Και η βιωματική μάθηση είναι πολύ πιο, εντυπώνεται πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο. Να πω βέβαια ότι στα σχολεία το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη πάντα καταρτίζεται το Μνημόνιο Ενεργειών για το σεισμό. Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα τι κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός, τι κάνει ο διευθυντής, πώς γίνεται, τι κάνουμε την ώρα του σεισμού, που είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο και τι κάνουμε μετά. Αυτό τώρα επαναλαμβάνεται, γίνεται μια άσκηση ετοιμότητας την περίοδο εκείνη, δηλαδή το Σεπτέμβριο, και μετά επαναλαμβάνεται ένα τρίμηνο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Δηλαδή, αν κάνουμε μια άσκηση ετοιμότητας όταν τα παιδιά είναι μέσα στην τάξη, πρέπει να γίνει μετά μια άσκηση ετοιμότητας όταν είναι στο διάλειμμα, για να δούμε εκεί τι συμβαίνει και πώς συμπεριφέρονται, και μετά μια άσκηση ετοιμότητας όταν είναι στην αίθουσα εκδηλώσεων με μια εκδήλωση, σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Οπότε ο μαθητής
εξοικειώνεται και μπορεί να συνειδητοποιήσει τι θα πρέπει να κάνει κάθε φορά. Επίσης, ακόμα και οι επισκέπτες που τυχόν βρίσκονται πρέπει να αναφέρονται στο μνημόνιο ποιος, τι πρέπει να κάνουν, ποιος έχει την ευθύνη για αυτούς και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν εξοικειώνει τους μαθητές. Και επίσης να πω ότι μέσα στο μνημόνιο πρέπει να καταγράφεται τι κάνουμε για πρόληψη, δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι είναι η πρόληψη, τι θα πρέπει να γίνει μέσα στην τάξη. Και προσέξτε αυτό που είπα στην αρχή, ότι το σχολείο θεωρείται ότι είναι ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα που δέχεται επιρροές από την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά έχει και τις εκροές του προς, προς το περιβάλλον και βεβαίως στην οικογένεια. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο. Μαθητές που κάνουν όλες αυτές τις ασκήσεις στο σχολείο να επιστρέφουν στο σπίτι και να υποχρεώνουν τον μπαμπά να βιδώσει τη ντουλάπα, να βάλει μεμβράνες στα παράθυρα για να μην σπάσουν, να αφήσει κάποια αντικείμενα τα οποία μπορεί να πέσουν, να τα κατεβάσει ή να τα στερεώσει καλύτερα. Άρα, αυτό που γίνεται στο σχολείο περνάει στην οικογένεια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μπελαδάκη. Και θέλω να επιστρέψουμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στην αίθουσα του σεισμού, στην αίθουσα Αιγέλαδος. Αθηνά, θα ήθελα, εφόσον είναι εφικτό, η ζωή να μας δείξει τι κάνουμε μέσα σε αυτή την αίθουσα όταν τελειώσει ο σεισμός. Δηλαδή, την ώρα του σεισμού πώς προστατευόμαστε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σας ευνηδιάζω λίγο, και πώς αποχωρούμε. Είναι πολύ σημαντικό να το δουν αυτό οι τηλεθεατές. Ζωή, δεν ξέρω αν σου βάζω δύσκολα. Όπως ήδη σας είπα, η Αθηνά, η προσομοίωση του σεισμού δεν θα έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση από τους επισκέπτες του μουσείου από ό,τι αν θα ήταν στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που προτρέπουμε να κάνουν, το να μπουν κάτω από το θρανείο την ώρα της προσομοίωσης εδώ, δεν θα το κάνουν. Είμαστε ασφαλείς όσο είμαστε στην καρέκλα μας. Άλλωστε, μας το επιβεβαίωσε και η Αθηνά. Αυτό όμως που τους λέμε είναι το πώς θα φύγουμε από την αίθουσά μας αφού ολοκληρωθεί. Παλαιότερα η συμβουλή ήταν ότι βάζουμε τα χέρια μας απάνω και να προστατεύσουμε κεφάλι και αυχένα. Πλέον αυτό δεν το συνιστούν οι ειδικοί, διότι τα παιδιά χάνουν την ισορροπία τους κατά τη διάρκεια αυτή. Οπότε απλά, πολύ προσεκτικά, το ένα παιδί πίσω από το άλλο, σε μία σειρά, μπαίνουμε και βγαίνουμε χωρίς πανικό, κατεβαίνοντας από τις σκάλες και με μεγάλη προσοχή ακολουθούμε τη δασκάλα μας και ό,τι έχουμε μάθει μέσα σε όλες αυτές τις ασκήσεις που έχουμε κάνει στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχει σχολείο που να μην κάνει τις ασκήσεις όλες αυτές που πρέπει να κάνουν και να γνωρίζουν ήδη τα παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ωραίες εικόνες που μας μεταφέρατε και μας βοηθάτε να ανοίξουμε και την ομπρέλα της συζήτησης.